Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, η ατομική ευθύνη μπορεί να αποτελεί στοιχείο για την υλοποίηση του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων που προκύπτουν από την πανδημία. Όμως, αυτή η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να συγκαλύψει την κρατική ευθύνη. Και μάλιστα, όταν πίσω από τη λογική της ατομικής ευθύνης, όλα τα προηγούμενα χρόνια έγιναν οι συνολικές ανατροπές στο σύστημα της δημόσιας υγείας. Γιατί ακριβώς από συλλογική κρατική ευθύνη δημόσια υγεία μετατράπηκε σε ατομική ευθύνη μέσω της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας ακόμη περισσότερο και της λειτουργίας των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε και κλείσιμο νοσοκομειακών μονάδων τόσο επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ όσο και επί ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή ακριβώς τη λογική βρίσκεται και η αδυναμία που έχει σήμερα ή μάλλον τεράστιες δυσκολίες που έχει σήμερα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να ανταποκριθεί στην πανδημία. Και από αυτή την άποψη τα λόγια συμπαράστασης και ευχαριστίας προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορούν να συγκαλύψουν ακριβώς αυτές τις ευθύνες και τις πολιτικές ευθύνες που ακόμη περιμένουν να καλυφθούν τεράστια κενά, να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα τα οποία έχει το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό όσον αφορά τα αναλώσιμα, τις μάσκες, τα γάντια και μια σειρά άλλα ζητήματα. Και από αυτή την άποψη δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη το να δημιουργηθούν νέες νοσοκομειακές μονάδες. Είναι κρατική ευθύνη. Δεν είναι ατομική ευθύνη η κατάσταση η οποία υπάρχει στις ΜΕΘ. Είναι κρατική ευθύνη. Ήδη υπάρχουν 550 μονάδες, 550 κλίνες στη ΜΕΘ και περίπου 100 εξακολουθούν και σήμερα ακόμη να μην λειτουργούν. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη λειτουργία τους. Όταν στη χώρα μας, με βάση τον πληθυσμό, θα έπρεπε να υπήρχαν 3.500 κλίνες ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία. Όταν δεν παίρνετε κανένα απολύτως μέτρο για να μπορέσουν να στελεχωθούν οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορούν να δουλεύουν σε 24-ωρη βάση και να αποσυμφορήσουν στα νοσοκομεία. Δεν είναι ατομική ευθύνη, είναι κρατική ευθύνη. Όταν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία δεν υλοποιούνται, τόσο ιατρικού όσο και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν είναι ατομική ευθύνη η έλλειψη αναλώσιμων, τα οποία έπρεπε να είχαν να παρέχονταν δωρεάν από το κράτος, όχι μόνο στα νοσοκομεία, στους νοσηλευτές και στο ιατρικό προσωπικό, αλλά συνολικά στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα, για να αντιμετωπιστεί έτσι η κερδοσκοπία. Και μόνο ως χλεβασμός μπορεί να θεωρηθεί το ζήτημα ότι μειώθηκε το ΦΠΑ από το 24 στο 6% για αυτά τα θέματα, ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά να παρέχονται δωρεάν. Δεν είναι ατομική ευθύνη, είναι κρατική ευθύνη, ανάγκη επίταξης του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, και αν επεκτείνουμε τη λογική της ατομικής ευθύνης, στον πυρήνα αυτή η λογική βρίσκεται και στις αντιασφαλιστικές αλλαγές, τις οποίες επιφέρει και το σημερινό νομοσχέδιο. Το ασφαλιστικό σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί, το σύνολο της καπιταλιστικής οικονομίας το θεωρεί πλέον ως ατομική ευθύνη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχαμε και τις ανατροπές από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και δεν έγινε τυχαίο αυτό, συνδέθηκε άμεσα με τις ανατροπές στο σοσιαλιστικό σύστημα, την ευκαιρία που βρήκε το κεφάλαιο και τα αστικά κράτη να ξεμπερδεύουν μια και καλή με το βάρος, όπως το θεωρούν, χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης. Και έτσι σταδιακά υπήρξαν όλες αυτές οι αλλαγές με την ουσία να βρίσκεται στην κατεδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. Και από αναδιανεμητικό που ήταν στο παρελθόν, σήμερα έχει γίνει ανταποδοτικό. Και ανταποδοτικό δεν είναι μόνο ο δεύτερος πυλώνας και ο τρίτος, αλλά είναι και ο πρώτος πυλώνας. Και αυτό έγινε με όλες τις τελευταίες ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα και στον νόμο Κατρούγκαλου και στον νόμο Βρούτσι Κατρούγκαλου. Επί της ουσίας, λοιπόν, έχουμε ένα ανταποδοτικό σύστημα. Επί της ουσίας έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με κεφαλοποιητικό τρόπο. Και γιατί γίνονται όλα αυτά? Ακριβώς για να μην πληρώσει η εργοδοσία για την ασφάλιση,
για να μειωθεί στο κατώτερο δυνατό η δημόσια δαπάνη για το κοινωνικό σύστημα. Γιατί το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα αποτελεί δαπάνη, αποτελεί κόστος. Αυτή είναι η λογική η οποία πριτανεύει σήμερα στο καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι λοιπόν το τριαξονικό σύστημα το οποίο και στη χώρα μας υπάρχει βρίσκεται απέναντι, είναι απέναντι στον δημόσιο, καθολικό και υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι λοιπόν ο πρώτος άξονας είναι η εθνική σύνταξη, ένα προνοιακό επίδομα για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και η ανταποδοτική σύνταξη του πρώτου πυλώνα είναι στη βάση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι λοιπόν μεταφέρονται όλο και περισσότερο τα βάρη στις πλάτες των ασφαλισμένων για τη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, παρέχουν απλά και μόνο ένα στοιχειώδες επίπεδο υγείας και πρόνοιας προς τους ασφαλισμένους, και ενώ δεν είναι τυχαίες οι αλλαγές που γίνονται στη λογική, την αντιδραστική λογική της ενεργής γύρανσης, δηλαδή της εργασίας μέχρι τα βαθιά γεράματα, μέχρι τα 70 και 72 χρόνια. Αυτό λοιπόν το ασφαλιστικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με τις ανατροπές στην αγορά εργασίας, με την ευελιξία, τη μερική απασχόληση, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία είναι ιδιωτικά ασφαλιστικά συστήματα και τα οποία λειτουργούν με κεφαλοποιητικό σύστημα. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία, τα επαγγελματικά? Είναι επενδυτές. Έτσι λοιπόν, μετατρέπονται τα ασφαλιστικά αυτά ταμεία σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, αλλάζουν το χαρακτήρα της αποταμίευσης και μετατρέπουν την αποταμίευση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορούν οι κεφαλαιαγορές να αντλήσουν φτηνό χρήμα. Από αυτή λοιπόν την άποψη έχουν προκαθορισμένες εισφορές, αλλά δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν εξασφαλισμένες αποδόσεις. Δεν μπορεί κανένα τέτοιο ταμείο επαγγελματικό να εγγύθει τις αποδόσεις, γιατί βεβαίως αυτές οι αποδόσεις εξαρτώνται από την πορεία των χρηματαγορών, από την πορεία συνολικά της καπιταλιστικής οικονομίας. Και βεβαίως είναι χιλιάδες τα παραδείγματα σε παγκόσμιο επίπεδο που επαγγελματικά ταμεία έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα εκατομμύρια εργαζόμενοι να έχουν χάσει τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Με το παράδειγμα της Enron να είναι το πιο ταραχτό. Αλλά για σκεφτείτε πόσα δισεκατομμύρια χάσαν τα ασφαλιστικά ταμεία στη χώρα μας και όχι τα επαγγελματικά, της κοινωνικής ασφάλισης που είχαν επενδύσει σε μετοχές του τραπεζικού συστήματος. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι τα χρηματιστήρια δεν μπορούν να δώσουν συντάξεις και δεν δίνουν συντάξεις. Τα χρηματιστήρια απλά ένα εργαλείο για να μπορούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι πολυεθνικές, να αντλούν φτηνό χρήμα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν τα επαγγελματικά ταμεία αναπτύσσονται όπου αποδυναμώνεται η δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να συνυπάρξουν. Είναι ευχολόγιο αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορούν αρμονικά να συνυπάρξουν τα ταμεία της κοινωνικής ασφάλισης με τα επαγγελματικά ταμεία και να αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Αυτά τα ταμεία ζουν υπό το καθεστώς κατεδάφισης και αναπτύσσονται υπό το καθεστώς κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή μυρίστηκαν στη χώρα μας το ψητό, που είναι πολύ χαμηλά ακόμη τα επαγγελματικά ταμεία, έτσι έχει βγει ο ΣΕΒ, οι διάφοροι θεσμικοί επενδυτές και ζητούν κίνητρα και φορολογικού χαρακτήρα για να αναπτυχθούν τα επαγγελματικά ταμεία. Γιατί άλλωστε τους έπιασε ο πόνος? Όχι. Γιατί θέλουν μέσα από αυτόν τον τρόπο να συσσωρεύσουν την αποταμίευση των εργαζόμενων για να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν για τους επενδυτικούς τους σκοπούς. Και από πίσω ως κολαούζος τρέχει και η συμβιβασμένη εργοδοτική και κυβερνητική πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Έτσι λοιπόν όπου αναπτύσσονται τα επαγγελματικά ταμεία κατεδαφίζεται η κοινωνική ασφάλιση. Και βέβαια ο τρίτος πυλώνας είναι η ιδιωτική ασφάλιση που παρέχουν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Το ΚΚΕ με συνέπεια αντιπαλεύει αυτές τις ανατροπές στο κοινωνικό σύστημα, στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πληρώσει για την κοινωνική ασφάλιση το κράτος και η εργοδοσία και σταδιακά να αποδεσμεύονται από τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης οι εργαζόμενοι για μια δημόσια, κοινωνική, υποχρεωτική και καθολική ασφάλιση με ευθύνη του κράτους και κατάργηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και βέβαια, κύριε Πρόεδρε, ας μου επιτρέψετε για ένα ακόμη δύο λεπτά να αναφερθώ και στις πρόσφατες εξαγγελίες που έκανε η κυβέρνηση.
οι οποίες βεβαίως είναι ανεπαρκείς αυτές οι εξαγγελίες, δεν αναπληρώνουν το χαμένο εισόδημα των εργαζόμενων, λόγω ακριβώς της πανδημίας του κορονοϊού, και επί της ουσίας δεν μπορούν να αντιστρατευθούν τα αντεργατικά μέτρα τα οποία, αξιοποιώντας σήμερα την πανδημία, οι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν στο χέρι τους. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας χθες ομολόγησε ότι υπήρξαν 40.000 απολύσεις μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου, που για τις οποίες δεν μπορεί η κυβέρνηση ή δεν έχει δηλώσει τι θα κάνει η κυβέρνηση. Για να το πω πιο κομψά. Ο γέγονε γέγονε. Μόνο από εδώ και πέρα. Και είναι φανερό ότι και όποιες απειλές της κυβέρνησης να μην υπάρξουν απολύσεις για να ευνοηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι από το πακέτο το χρηματοδοτικό της κυβέρνησης, μόνο σε ευχολόγιο μπορούν να χαρακτηριστούν, γιατί ακριβώς οι επιχειρήσεις έχουν και άλλα όπλα στη φαρέτρα τους. Την εκπεριτροπή εργασίας, τη μείωση των αποδοχών των εργαζόμενων. Και κάτι ακόμη που μας γεννά ένα τεράστιο προβληματισμό είναι η μη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα το πρωί, μιλώντας στην τηλεόραση, ο Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι θα το δούμε. Να μην σας μπαίνουν τέτοιες ιδέες, γιατί βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έτσι ανοίγει η κερκόρπορτα. Και το λέμε αυτό γιατί προσπαθείτε να διαμορφώσετε μια συλλογική και κοινή αντίληψη ότι επειδή υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις πρέπει όλοι να πληρώσουμε. Όπως έγινε και με την καπιταλιστική κρίση που επί της ουσίας πληρώσαν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Και αλόβητοι βγήκαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αν σας μπαίνουν λοιπόν τέτοιες ιδέες ότι ο λαός θα αποδεχθεί να καταργηθούν και να μπουν σε καραντίνα τα εργασιακά του δικαιώματα για να θωρακιστούν οι κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, είστε βαθιά γελασμένοι. Και να υλοποιηθούν όλα τα αντεργατικά μέτρα τα οποία είχαν στο σιρτάρι του στο προηγούμενο διάστημα. Για την εκπεριτροπή σε εργασία, για την τηλεεργασία και για μια σειρά άλλα ζητήματα που καταργούν τη συλλογικότητα στην εργασία, τη συλλογικότητα στον κοινωνικό τομέα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ολοκληρώνω με αυτό. Ότι δεν πρέπει η πανδημία να είναι μια ευκαιρία για το κεφάλαιο και το αστικό σύστημα, αλλά και το πολιτικό του προσωπικό, και να θεωρηθεί τέτοια ως ευκαιρία για την προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και την κατεδάφιση των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων είχαν απομείνει. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, ότι το μέτρο το οποίο είπατε χθες για απαγόρευση των συναθροίσεων από 10 άτομα και μέχρι 10 άτομα, δεν πρόκειται βεβαίως να αξιοποιηθεί ως λογική που ανοίγει το δρόμο για κατάργηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να υψώσουν εμπόδια σε όποιον μέτρο είναι αυθαίρετο από την εργοδοσία και στις σημερινές συνθήκες ή από το κράτος με την αντιλαϊκή πολιτική. Από αυτήν την άποψη, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το σημερινό νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολο των άρθρων του.